Λοιπόν, πάμε τώρα στην Πρόεδρο της Βουλής, την κυρία Νίτα Δημητρίου. Καλή σας μέρα, κυρία Δημητρίου. Καλή σας μέρα. Ήταν ιστορική ημέρα στη Βουλή χθες για περισσότερο από ένα νομοσχέδιο που ψηφίστηκαν. Το πρώτο έχει να κάνει με τα μεταρρύθμιση της δικαιοσύνης. Θα το δούμε στη συνέχεια και με τον Πρόεδρο της Επιτροπής Νομικών. Σε ό,τι σας αφορά, γιατί ήταν δικό σας παιδί αυτή η πρόταση νόμου που είχε να κάνει με τις γυναικοκτονίες, έτσι ώστε να γίνουν ιδιώνυμο αδίκημα, έγκλημα, που πέρασε χθες, έτσι με μεγάλη πλειοψηφία, κυρία Δημητρίου. Και ακούγοντας όλους που μιλούσαν χθες, υπήρχαν έτσι και κάποιες μονάδες που επιχείρησαν να χλεβάσουν κλπ. Αλλά ήταν πολύ πολύ λιγότεροι από αυτούς που θυμάστε όταν ξεκινούσατε αυτό το εγχείρημα, κυρία Δημητρίου. Είχαν άποψη και κάποιοι κοροϊδεύαν κιόλας. Γιατί πρέπει η γυναικοκτονία, αφού είναι η ανθρωποκτονία που καλύπτει όλο αυτό, και εσάς την ίδια. Κάνω λάθος ότι στην αρχή ήταν πολύ διαφορετικό το σκηνικό? Όπως πάντα, ολόσωστη, και θέλω να πω ότι δεν ήταν μια εύκολη προσπάθεια καθόλου, ειδικά να μπορέσουμε να τεκμηριώσουμε ότι χρειάζεται να βγούμε μπροστά και να νοηματοδοτήσουμε, δηλαδή να δώσει ο νομοθέτης, η νομοθέτης, ορατότητα σε μια κοινωνική πραγματικότητα που νομίζω πλέον δεν αφιβάλλει κανείς ότι ειδικότερα μετά τον εγκλισμό έχουμε έξαρση του φαινομένου των γυναικοκτονιών. Και όταν μιλάμε για γυναικοκτονίες, για να μπορέσουν να κατανοήσουν και οι τηλεθεατές, τηλεθεάτριες μας, αναφερόμαστε σε δολοφονία γυναίκας από πρόθεση επειδή είναι γυναίκα. Και είχαμε αρκετά περιστατικά που τώρα πλέον καταγράφονται ως τέτοια, και ακριβώς αυτό είναι και το εγχείρημα αυτής της πρωτοβουλίας. Για να μπορέσουμε να λέμε τα πράγματα με το όνομα τους και να μπορέσουμε να καταγράφουμε τις δολοφονίες των γυναικών επειδή θεωρούνταν χτήμα του οποιοδήποτε ως τέτοιες γυναικοκτομίες, και βεβαίως να δώσουμε, αν θέλετε, να ενισχύσουμε την εργαλειοθήκη την νομική για να προσδώσουμε ακόμα ένα επιπρόσθετο εργαλείο στην δικαιοσύνη για να απονεμηθεί ως τέτοια. Και έχετε δίκιο ότι στην αρχή δεν ήταν εύκολη όλη αυτή η πρωτοβουλία. Θέλω να ευχαριστήσω όμως, και οφείλω να το κάνω, όλες και όλους που στάθηκαν δίπλα και πίστεψαν σε αυτή την προσπάθεια, από άτομα, από φορείς, μη κυβερνητικές οργανώσεις, τη Γενική Εισαγγελία που στάθηκε δίπλα σε αυτή την πρωτοβουλία, το Υπουργείο της Δικαιοσύνης, τους συναδέλφους και συναδέλφισσες, άτομα τα οποία πραγματικά δίδουν, εξεπερνούν αυτό για να μπορέσουν να καταθέτουν το δικό τους στίγμα σε όλη αυτή την προσπάθεια της ισότητας, και νομίζω είναι πολύ καλά γνωστές και γνωστοί αυτές που είναι, και τις ευχαριστώ πάρα πολύ γιατί μέσω και της δικής σας εκπομπής μας δώσετε την ευκαιρία πολλές φορές να ανταλλάξουμε επιχειρήματα για αυτό το ζήτημα. Και βεβαίως όλους και όλους όσους πίστεψαν. Αυτό χθες η Βουλή των Αντιπροσώπων λαμβάνει, και αυτό είναι το μήνυμα, αγαπητή κυρία Σάβα, λαμβάνει την ευθύνη και βγαίνει μπροστά. Βγαίνει μπροστά μετά και από όλα τα περιστατικά τα οποία έχουν δει το φως της δημοσιότητας. Βγαίνει μπροστά για να συνδύνει και να συμβάλλει ουσιαστικά στην εξάλληψη της βίας και στο να φραχτεί η πιο ακραία μορφή της έμφυλης βίας που είναι η γυναικοκτονία. Και έτσι να μπορέσουμε, που θα είναι και απαρχή από πολλές πρωτοβουλίες που θα ακολουθήσουν, και έτσι θα μπορέσουμε επιτέλους να ενισχύσουμε το δίκαιο και ο στόχος να οικοδομήσουμε την κοινωνία των πολιτών που θέλουμε, αφού ένας από τους σκοπούς της κατάθεσης της πρότασης νόμου είναι και η επένδυση στην πρόληψη, γιατί δεν αρκούν οι νόμοι, δεν αρκούν οι ποινές, που δεν αλλάζει κάτι στις ποινές, και να το ξεκαθαρίσουμε για ακόμα μια φορά, γιατί υπήρχε σύγχυση και πάλι χθες, άσχετα αν το συζητήσαμε για πάρα πολλές ώρες και πολλές φορές. Δεν τροποποιείται ο ποινικός κώδικας, γι' αυτό αποφασίσαμε να το βάλουμε στον νόμο της Σύμβασης της Κωνσταντινούπολης, που είναι ο νόμος για τη βία προς τις γυναίκες. Εκεί συμπεριλαμβάνεται ως ιδιώνυμο αδίκημα και ακριβώς θα λαμβάνεται υπόψη ως επιπρόσθετος επιβαρυντικός παράγοντας το γεγονός ότι ήταν γυναίκα, υπήρχε μισογυνισμός ή άλλος πώς, αυτά που εφαίνονται μέσα στην πρόταση. Άρα δεν αγγίζουμε τα συστατικά στοιχεία της απόδειξης. Δεν χρειάζεται να αποδειχτεί ότι ήταν γυναικοκτονία, αλλά αυτό που κάνουμε είναι ότι ενισχύουμε την εργαλειοθήκη, την νομική εργαλειοθήκη της Κυπριακής Δημοκρατίας. Και βεβαίως αναλαμβάνει ευθύνη ο νομοθέτης. Η νομοθέτης που δεν μένει ασυγκίνητος, ασυγκίνητη μπροστά σε όλα αυτά τα περιστατικά που με βάση και τα τελευταία στοιχεία τα οποία γνωρίζουμε επιδεινώθηκαν μετά την εγκλισμό, τον περιορισμό και ούτω καθεξής.
Ναι. Τώρα, κυρία Δημητρίου, επειδή άκουσα πολλά και διάφορα χθες από το βήμα της Ολομέλειας, να απαντήσουμε μαζί για τους τηλεθεατές να γνωρίζουν τι αλλάζει με το να είναι ιδιώνυμο έγκλημα η γυναικοκτονία. Είπαμε, έχουμε εξηγήσει ότι δεν έχει να κάνει θέμα, δεν είναι θέμα ποινής, είναι η έσχατη έτσι και η απόδειξη και λοιπά του ιδιώνυμου αυτού εγκλήματος. Αν είχαμε, ρώτησε αν δεν κάνω λάθος χθες ένας βουλευτής, αν είχαμε αυτή το νόμο περασμένο της γυναικοκτονίας, δεν θα γίνονταν οι τελευταίες γυναικοκτονίες? Όχι, βεβαίως είναι η απάντηση, αλλά ποια είναι η πρόθεση? Τουλάχιστον θα καταγράφονταν ως τέτοιες γυναικοκτονίες, γιατί δεν ήταν απλές ανθρωποκτονίες. Αναφέρθηκα και χθες στην ομιλία μου και είπα συγκεκριμένες περιπτώσεις, τις οποίες σε όλες υπάρχει ένας κοινός παρονομαστής. Ότι δολοφονήθηκαν αυτές οι γυναίκες γιατί ήταν γυναίκες, γιατί θεωρούσε ο συγκεκριμένος άντρας η συγκεκριμένη περίπτωση ότι ήταν χτήμα του και μπορούσε είτε να αποφασίσει για το τι θα φοράνε, τι θα λένε, ποιο θα αγαπάνε, ακόμα και αν θα ζήσουν. Mm-hmm. Εξού και τους αφαίρεσε τη ζωή. Πλέον θα πρέπει να καταγράφονται οι δολοφονίες γυναικών, επειδή είναι γυναίκες και είναι το τελευταίο, το έσχατο σημείο της, είναι η πιο ακραία μορφή εμφύλης βίας, γιατί στις πλήστες των περιπτώσεων αντιλαμβάνεστε ότι πρόκειται για υποθέσεις ενδοοικογενειακής βίας που φτάνουν στο έσχατο σημείο, και είναι γυναικοκτονίες. Και άρα ο νομοθέτης έρχεται και δίδει ορατότητα, το εντάσσει στο ποινικό, το εντάσσει στο δίκαιο. Και αυτό είναι πολύ σημαντικό για να δώσει, να δείξει, να τονίσει ότι δεν τον αφήνει ασυγκίνητο, το συμπεριλαμβάνει στο δίκαιο, ενισχύει τα εργαλεία τα οποία δίδει στη συνέχεια στη δικαιοσύνη για να μπορέσει να απονεμηθεί ως τέτοια στην ουσία της, και βεβαίως να επενδύσουμε στην πρόληψη και με επιπρόσθετες πολιτικές, στην καταγραφή των στοιχείων ως τέτοια και να συμβάλλουμε όπως πρέπει στον δρόμο για την εξάλληψη των ανισοτήτων, την εγκαθίδρυση του δικαίου και την προάσπιση των δικαιωμάτων όλων των πολιτών ανεξαρτήτως φύλου, επιλογών ή πεπιθήσεων. Αυτό πρέπει να κάνει ένα ευνομούμενο κράτος, αυτό οφείλουμε να κάνουμε, και χαίρομαι να πω ότι η Βουλή των Αντιπροσώπων αναλαμβάνει συγκεκριμένες πρωτοβουλίες και τις μετουσιώνει σε πράξη μετά και από που φιλτράρει τα αιτήματα των πολιτών και τις προσδοκίες τους και γίνονται συγκεκριμένα βήματα για να μπορέσουμε να προχωρήσουμε προς τα εμπρός. Πάντως αυτή η εξέλιξη αυτής της πρότασης νόμου και στο παρελθόν άλλων τέτοιων σχετικών προτάσεων νόμων ήταν αυτή του σεξισμού, ήταν για την εύλογη υποψία, στα θύματα τράφικ και για τους πελάτες. Όλα αυτά, έτσι επειδή παρακολουθώντας τα δημοσιογραφικά και όχι μόνο, αρκεί μια ιδέα, έτσι κάποιος δύο να τη στηρίξουν, τρεις να την εξελίξουν, η πλειοψηφία να την ψηφίσει και να γίνει νόμος, κυρία Δημητρίου, όλο αυτό. Και έτσι επειδή ακριβώς φιλοξενήσα πολλές φορές και εσάς και άλλους για να στηρίξουν αυτή η ιδέα, όπως και την Τζόζη Χριστοδούλου, που είναι εμπειρογνώμονας για θέματα φύλου, η οποία συνέβαλε ακριβώς με την εμπειρογνωμοσύνη της και τις γυναικείες οργανώσεις και τις συναδέλφους σας βουλεύτριες, αλλά και βουλευτές που άκουσα χθες και διαπίστωσα ότι δεν έχουν όλη την αντίληψη που είχαν και τότε με την εύλογη υποψία, που θεωρούσαν ότι θα πάει ο μισός ανδρικός πληθυσμός στη φυλακή τότε με το trafficking και τους πελάτες σεξουαλικών υπηρεσιών. Όλα αυτά δείχνουν έτσι μια κατεύθυνση, κυρία Δημητρίου. Ισχύσαν τι ενώσει? Έτσι, συλλογική προσπάθεια, και ξανά και όλα αυτά τα άτομα τα οποία έχετε αναφέρει και άλλοι που στάθηκαν σε αυτή την και στήριξαν αυτή την πρωτοβουλία, δηλαδή και η Τζόζη και η Σουζάννα, και δεν θέλω να ξεκινήσω, και η Ρούλα, η Μαυρονικόλα, δεν θέλω να μπω στη διαδικασία γιατί δεν είναι σημαντικά. Απλά επειδή είναι κάποιοι άνθρωποι που έχει είναι έτσι. Έχει σημασία όμως, και συμφωνώ μαζί σας, γιατί ξέρετε δεν είναι καθόλου εύκολο μια ιδέα να μπορέσει να αγκαλιαστεί και να μετουσιωθεί σε πράξη. Πολλές φορές νομίζουμε ότι είναι εύκολο, αλλά δεν είναι, εξού και πήρε περισσότερο από σχεδόν ένα χρόνο για να μπορέσουμε να το έχουμε σήμερα ψηφισμένο και στη συνέχεια να επενδύσουμε στην εφαρμογή, που ξέρετε ότι δεν είναι η αρμοδιότητα της Βουλής των Αντιπροσώπων, αλλά μπορεί μέσω του κοινοβουλευτικού ελέγχου να συντείνει και σε αυτό. Και αυτό θα κάνουμε. Και θέλω να διαβεβαιώσω, όπως έκανα και χθες, ότι θα είναι μόνο η απαρχή στις άλλες και πολύ περισσότερες. Ναι, κύριε Δημητρίου, επειδή τώρα μου στέλνουν και μηνύματα και ρωτάνε γιατί να μπορούν να καταγράφονται και αν είναι παιδιά, άντρες. Δεν χρειάζονται άλλοι μηχανισμοί για την καταγραφή δεδομένων υπάρχουν που δεν έχουν να κάνουν με νομοθεσίες.
Πρέπει να πούμε ότι στον ποινικό δίκαιο συμπεριλαμβάνεται η ανθρωποκτονία και η παιδοκτονία. Μάλιστα. Υπάρχει. Αλλά εκεί και όπου οφείλουμε εμείς να παρέμβουμε είναι εκεί που βλέπουμε ότι τα περιστατικά, υπάρχει έξαρση των περιστατικών σε μια συγκεκριμένη κατηγορία. Και η έξαρση των περιστατικών τη δεδομένη στιγμή που καλείται ο νομοθέτης να αντιμετωπίσει είναι η έξαρση των γυναικοκτονιών. Γι' αυτό γίνεται λόγος από τον Οργανισμό Ηνωμένων Εθνών για έξαρση γυναικοκτονιών, πανδημία γυναικοκτονιών. Αυτά είναι τα δεδομένα, μακάρι να αλλάξουν και να μην χρειάζεται, αλλά έχουμε υποχρέωση να αναλαμβάνουμε ευθύνη. Αυτή την ευθύνη την αναλάβαμε χθες και θα αναλάβουμε και άλλες. Γιατί πρέπει να βγούμε μπροστά, να λέμε τα πράγματα με το όνομα τους και να λειτουργήσουμε και προληπτικά και ουσιαστικά για την απονομή της δικαιοσύνης εκεί και όπου επεσυμβαίνει. Σας ευχαριστώ πολύ, κυρία Δημητρίου. Καλή συνέχεια να έχετε. Γεια σας.